Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ ήσουν τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Πρέπει να καταλάβετε ότι η ιστορία με τον Χάρη είναι πλέον παρελθόν. Όσον αφορά με το ποιον θα έρθω, λέω να σας το αφήσω για έκπληξη. Ποιος σας έδωσε την εντολή να σκορώσετε τον Νικόλα Ιωάννου και γιατί? Η κυρία Αρέτη Μορφίτη. Εκείνη μου είπε να τον βγάλω από τη μέση επειδή απειλούσε αυτή και την κόρη της. Σας έκανα τηλεφωνική καταγγελία. Αλλά με αγνοήσατε. Νομίζετε ότι σας έκανα φάρσα. Ακούω. Γεια μου, έκρυψα σου κάτι πολλά σοβαρό. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε. Για ποιο λόγο ήθελε να βγάλω από τη μέση? Ο τύπος απειλούσε την Αρετή και την κόρη της για ένα μυστικό, το οποίο η Αρετή δεν ήθελε να μαθευτεί με τίποτα. Εσείς ξέρετε αυτό το μυστικό? Όχι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Όμως εκείνη με πίεζε κάθε μέρα. Και τι έγινε μετά? Υπέκυψα στις απειλές της. Γεια μου. Δεν μπορώ να σου κρύφω πλέον την αλήθεια. Δεν μπορώ να σε αφήνω να κάνεις όνειρα. Είμαι στηρός. Είμαι στηρός. Αν Ευγενία μείνει στην Κύπρο και πάρει τον Δημήτρη κάπου κοντά στη Λέμεσο για να βλέπει ο Βλαδίμηρος τον Δημήτρη. Υπόσχομαι ότι θα έβρω σπίτι στη γειτονιά του Βλαδιμίρου. Έτσι ώστε να μπορεί ο Δημήτρης να βλέπει τον παππούν του κάθε μέρα. Ακόμα. Περιμένουμε ακόμα έναν άτομο και αν δεν έρθει δεν θα γίνει ο γάμος. Ένα σας πω εγώ πότε να παίξετε. Εντάξει ρε, ναι, πάμε. Να πρέπει να περάσουμε που κάπου πρώτα και να πάμε στην εκκλησία. Πώς. Έχω ένα ραντεβού, ένα δισάτι. Αγαπημένη μου, συγγνώμη, μωρό μου, συγγνώμη, δεν το έκανα επειδή δεν σ' αγάπη μου. Να σου εξηγήσω. Δεν πειράζει, μάμα. Φτάνει που είσαι καλά. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Thank you.
πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Εντάξει ρε φίλε. Θα προλάβω την μαπά. Άντε ρε εσύ, έτω και εγώ ανυπομονώ να δω την Νατάσα μου νηφούλα. Εγώ ανυπομονώ να δω την αντίδραση της μόλις σε διέτσι. Φαντάστηκε να έχεις αφή. Άντε ρε, με μάζεσαι. Χα, χαϊ μπορκέ. Μπράβο. Νατάσα, είσαι σίγουρη για το που πας να κάνεις? Οφείλω σου ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλε. Αν δεν ήσουν εσύ να με εντοπίσεις, θα γύριζα ακόμα στην Ελλάδα για να εντοπίσω ένα μωρό που ήδη βρίσκεται στην Κύπρο. Η Ευγενία προσπάθησε να σε παραπλανήσει για να μην τον εντοπίσεις. Αλλά τελικά κατάλαβε το λάθος της. Ναι. Ο γιος μου αγαπούσε πολλά την Ευγενία. Τούτη αγάπη όμως εστίχησε τη ζωή και το δικό μου παιδιό. Μακάρι να υπήρχε τρόπος να επανορθώσω για τα εγκλήματα του πατέρα μου. Θα έδινα και τη ζωή μου για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Αλλά να ξέρεις ότι πάντα θα έχω βάρος και τύψεις για τα όσα έκαμε ο πατέρας μου. Μα εσύ δεν φταίσαι σε τίποτε, Φίλιππε. Όσον αφορά τις τύψεις, τι να σου πω. Φαντάζομαι ξανάκουσες το «Αμαρτίες γονέων, παιδεύω συντέκνα». Τι είναι τούτο? Είναι τα λεφτά που μου έστειλες για το αεροπορικό εισιτήριο για να επιστρέψω από την Ελλάδα. Για το όνομα του Θεού, Βλαδίμηρε. Πάρ' τα κράτηστα για το εγγονάκι σου, τον Δημήτρη. Και ό,τι χρειαστεί, από οικονομικής απόψεως, θα βοηθήσω εγώ. Μα εσύ, με ποιον τρόπο, Φίλιππε? Εσένα να με σε νοιάζει. Άφησε το πάνω. Και να ξέρεις ότι για συμβεί, ο Δημήτρης είναι εξασφαλισμένος. Τούτον υπόσχομαι σου του. Αρχίσαμε. Δεν πειράζει, θα κάνουμε εντυπωσιακή είσοδο. Ανυπομονώ να δω τα μούτρα τους μόλις σε δουν. Κι εγώ τα δικά τους. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Αναγνώστου, έχουμε κάνει ταυτοποίηση των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι έχετε έρθει στην Κύπρο με πλαστά έγγραφα και καταζήτηση από την αστυνομία για πλειάδα αδικημάτων. Α, έτσι, ε. Τελικά η αστυνομία της Κύπρου δεν είναι τόσο χάλια όσο νόμιζα. Κύριε Αναγνώστου, ό,τι πείτε θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας. Με αυτά που λέτε, δυσκολεύεται τη θέση σας. Δεν μου καίγεται καρφάκι για τη θέση μου. Τι νομίζετε, ότι είμαι καμιά χαζή? Το ήξερα ότι θα φτάνουν εκεί τα πράγματα, το περίμενα. Όμως μαζί μου θα πάρω κι άλλους μέσα. Ανθρώπους που είναι καλοί, τίμοι, ηθικοί, με καθαρό ποινικό μητρό. Μέσα τους είναι ψεύτες, εκμεταλλευτές,
σάπιοι. Και ξέρετε γιατί θα τους πάρω μαζί μου? Γιατί αυτό τους αξίζει. Να σαπίσουν μέσα στη φυλακή. Να πληρώνουν για όλη τους τη ζωή για όσα μου έκαναν. Τι σας έκαναν δηλαδή? Αυτή φταίει για όλα. Αυτή η πόρνη πολυτελείας. Ξεμιάλισε τον πατέρα μου και τον αρρώστησε, τον ξεγέλασε. Και τον έκανε να της αφήσει όλη του την περιουσία. Εκμεταλλεύτηκε τα συναισθήματα του πατέρα μου. Την έστρεψε εναντίον μου. Και με αποκλήρωσε. Τη μισώ. Τη μισώ. Και θα φροντίσω να πληρώσει για όλες μου. Ποια στοιχεία που ενοχοποιούν την Πολίνα Μορφή, την κυρία Νόστου? Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Γιατί μ' άφηκες να κάνουμε μέρα? Γιατί μ' άφηκες να πιστεύω πως μια μέρα να πιω το δικό μου το μωρό στα ζωρικά μου και να νιώσω κοινά όλα τα συναισθήματα που νιώθει ένας πατέρας? Γιατί μ' άφηκες να ζω με ψευδεστήσεις? Γιατί? Ηρέμησε. Ηρέμησε, γιέ μου. Και τούτα όλα που είπες μπορείς να τα ζήσεις. Ρε μάμα! Περιπέζεις με τώρα. Ήξερες το τόσα χρόνια και μου είπες τίποτε. Γιατί... γιατί μου το είπες πιο πριν? Γε μου, νομίζεις ότι για μένα ήταν εύκολο νουνό πράγμα? Εν το παίρνω αποφάση να σου το πω. Και μετά που όμως που αραβωνιάστηκε στη Ρεβέκα, αποφάσισα ότι θα σου το κρατούσα πλέον μυστικό. Τι χάνω μοτσίνα όλα τα προβλήματα, ανεβάλλα το συνέχεια. Τέλεια. Ευχαριστώ.
Εφιλάς μου το για έκπληξη. Σαν το κερασάκι στην τούρτα. Χάρη μου. Αγάπη μου, άκουμε, άκουμε, ηρέμησε. Ηρέμησε και σταμάτα να βασανίζεις τον εαυτό σου. Ξέρω το ότι είσαι σκληρό να μαθαίνεις έτσι πράγμα, όμως... Γε μου, ούτε ο πρώτος είσαι, ούτε ο τελευταίος. Σκέφτου, σκέφτου τσίνα όλα τα μωρά που είναι πιο άτυχα από σένα, που μεγαλώνουν μόνα τους μέσα στα ορφανοτροφία. Γιατί οι γονείς τους για τον έναν ή τον άλλο λόγο δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν. Ή ακόμα χειρότερο, μπορεί να ξέρουν ότι οι γονείς τους ζουν καν. Τσίνα όλα τα μωρά, γε μου. Περιμένουν κάποιον να τα αγαπήσει, να τα αποδεχτεί, να τους προσφέρει όλα όσα στερηθήκαν. Ο γονιός γε μου, έντσι εντζίνος που φέρνει στον κόσμο ένα μωρό, αλλά εντζίνος που το μεγαλώνει. Χριστιανά, σταμάτα βαφή, στα νησιά σου και πήγαινε μέσα, ετοιμαστού τώρα. Πάω τώρα. Άτε ρε Σπύρο, πώς είναι ώρα να έρθεις. Με καλούσε το καθήκον. Πώς εγκληματίσαι σε πιάσεις σήμερα στο ύπνο σου, παπά μου. Είσαι δαμε ακόμα, πήγαινε μέσα, ετοιμαστού τώρα, είπα και έτσι όπως πάτε θα προλάβουμε ούτε το φάι. Όχι, όχι ρε, Χριστάλα, να πάει άδικα το φακελούι. Ρε πάπα, μα μόνο το φάι σκέφτεσαι ποιο. Μόνο τούτο μείνεις και αγάπη. Άδετον που θα είμαι ακόμα. Τάρα σε γέμου λαλό σου και καρτέρου σε ενάρτης για να πάω να αντιθώ κι εγώ για να με τσαλακωθούν τα ρούχα μου. Χάρη μου, αφήσ' τους γέμου να πάσεις στο γάμο και έλα να πάμε να κάτσουμε για μέσα στον αντρική να φάμε. Να δεις, φέρνει κάτι μπριζόλες τόσες με το συμπάθιο. Πήγαινε μόνος σου, παπά, είναι χορέξ. Έλα γέμου να πάμε να δεις και λίγο κόσμο, να δεις έρχονται κάτι κοπέλες ψηλές, ωραίες, ελεύθερες. Πάσο, είναι χορέξη. Πόσες φορές πρέπει να το πω για να το καταλάβεις, α? Με κοφτεί με ο αντρικής, με οι κοπέλες που πιενούν για μέ. Εγώ περνώ την πιο δύσκολη φάση της ζωής μου και κανάς δεν με καταλάβει τα μέσα. Ο καθένας είναι στον κόσμο του. Εσένα ο νους σου τώρα εμπάς στις μπριζόλες. Παρετάτε με. Μετά που πάθεις τώρα τούτος, α? Έχει αλλεργία στις μπριζόλες. Δεν αντέχω άλλο, να. Να πάρω τον πιο από εδώ για καν τον αλήτη. Δεν αξίζει τον κόπο, Κυριακό μου. Απλά θα λερώσεις τα σιάρκα σου. Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω που τον ήβρε. Η Ρεβέκα μαζί με τον Λουκά. Γι' αυτό να κρύφηκε τον τόσον καιρό. Νομίζω πως η Ρεβέκα χρωστά μας πολλές εξηγήσεις. Να είσαι σίγουρος ότι αργά ή γλύωρα να δω και τις εξηγήσεις της. Σέβομαι το γεγονός ότι ενώ γάμος της αρφότεχνης μη τα αλλιώς, θα τους εγανώνιζα και τους κοιό. Όσο ξύλο είναι φάει τον καιρό που ήταν μικιά, ήταν να το φάει σήμερα. Με τη βία δεν λύνονται τα προβλήματα, Κυριακό.
Εμένα απλά με ανησυχεί γιατί τούτος ο άνθρωπος έμπλεξε με τη Ρεβέκα. Μάλλον κάποιο σχέδιο έχει. Όχι, είμαι σίγουρη. Κάτι προσπαθεί να κάνει. Σαν τι? Να εκδικηθεί ίσως. Τελικά όλοι θέλουν να εκδικηθούν την οικογένειά μας. Η Βερόνικα, τώρα ο Λουκάς, ο οποίος από ό,τι φαίνεται βρήκε το κατάλληλο θύμα. Ναι, αλλά άλλο αρκάζει χωρίς το ξενοδοχείο μας. Πολλά όμορφη μου η Φίνα, Τάσα. Η οικογένεια ακόμα μας. Άρα τι θέλεις να πάω να σου φέρω κάτι να πιείς? Όχι, Στέφανε, σε λίγο. Εντάξει, αν θέλεις κάτι πρέπει να πάω να φέρω εγώ. Πολλά περιποιητικό είσαι υπόψη, κύριε Στέφανε. Να με θυμηθεί, κύριε, τα παλιά. Προσπαθώ να δείξω τον καλό μου με αυτόν. Πέρα και ξαναπεί τον ναι. Άντε, μαμά, πέτω. Είναι ώρα μας να πάμε. Αγάπη μου, να δείχνεις ακόμα λίγο τώρα, άρκεψε τον κλέμι. Νιώθω κουρασμένη. Μαρία μου, κάμε λίν υπομονή ακόμα. Είναι η πρώτη ανιψιά του Ιάκωβου που αντρεύκεται, όχι καμιά ξένη. Μεγαλώσαν που μωρά μαζί. Άντεξε ακόμα λίγο. Εξαλλού εσαι βάλαμε να τσαπίσεις. Εντάξει, αρδί μου, ρέμισε. Μια κουβέντα, είπε η Μαρία. Σε φαίνεξες ότι σε έτσι ζητήματα, εσύ σηκώνω να υποχωρήσεις. Εξαλλού μια φορά, αν παντρεύκεται κάποιος. Εσύ που παντρεύκονται σε παραπάνω. Ας ελπίσουμε ότι στο Μάριον και στην Ατάσα έτσι θα συμβεί τούτο το πράγμα. Εννοείται. Θράσος τους δεν έχει όρια. Άρχισε να μου δει από λάσχημα η αρφή μου, α. Να πίστευτε η συμπεριφορά τους. Επικώς απαραδέχτη. Καλά και το σινίγιο το παλούγιν τούτη. Πραγματικά δεν είναι τρόγαμος της Νατάσας. Δεν ας 20 έδωνα φύγω εδώ και πολλήν ώρα. Ηρεμήστε. Τούτος ο κύριος θα πληρώσει για ό,τι κάνει. Κύριο, δεν το λάλλεις έτσι. Είμαι σίγουρη ότι θα σκάσει η βόμβα σε λίγο. Όχι, εγώ που να σκάσω όπως την βόμβα να δεν φύγωση που δάμε τώρα. Πάει, ρέμισε. Εγκρίμα να τους χαλάσουμε την πιο ωραία βραδιά της ζωής τους εξαιτίας τους. Πάω να πιάσω έναν ποτό. Άρχισα να σε συμπαθεί. Χρόνια που ονειρεύκομαι αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, μου αγαπώ σε πολλά. Και εγώ αγαπώ σε. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Λοιπόν, Ευγενία, έχω μια ιδέα. Μπορείς να έρχεσαι να βλέπεις τον Δημήτρη όποτε θέλεις. Και αν το θέλεις ο ίδιος, κάποιες φορές να μείνεις και στο σπίτι σου. Αλλά μόνο όταν το θέλει ο ίδιος. Μου κράτας κάτι για μετά. Πού είναι όλα τα προβλήματα που σου προκάλεσα? Είσαι αδελφή μου, Ευγενία. Αγαπώ σε. Και με φάσε, έμπηκα πολλές φορές στη θέση σου. Απλά, πάντα ενδιέφερε με να ήταν καλά ο Δημήτρης. Πρώτα ο Δημήτρης και μετά εμείς. Και πολλά καλά έκαμες. Χρωστώ σου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί αγαπάς το γιο μου όπως τον αγαπώ κι εγώ. Τώρα. Ρε μαμά, είναι μωρό. Δηλαδή να πιάμε τηλέφωνο την αστυνομία. Παπά, είναι ώρα για αστεία. Πάει και ο γάμος, πάει η νούλα. Έναν τροπή και από τα πλάσματα, ρε Έλενα. Καλά ρε μαμά, τώρα να σκεφτόμαστε το γάμο ή τον αρφό μου. Διάσ' τους αύριο το δώρο τους. Πιάστο ρε Σπύριο, έναν τηλέφωνο να δούμε. Πιάμε τον 100 φορές, μαμά, δεν απαντά. Μαία μου λαλείς να κάνει καμιά μπελάρα. Ελληνάτε, πάμε να τον βρούμε. Τι λέει ρε Χριστιανά, κάτσε τζάμε. Πού να βρούμε τώρα μες τη νύχτα? Εμπάτε μες στο περιπολικό να πάμε να τον ψάξουμε. Χάτε. Λοιπόν, σταματάτε.
Ο Χάρης να πάει να ηρεμήσει και να έρθει πίσω σε λίγο. Ξέρω τον αρφό μου. Ακούτε με. Θέλω να τα βάλει μαζί μου. Ξέρω το. Γιατί ρε μαμά, τι φταίς εσύ. Δεν έπρεπε να το κρύψω τόσα χρόνια. Κι όμπρα. Είναι ώρα τώρα για συζήτησεις, ρε Σπύρο. Άισμε τον αυκή η ψυχή μου, έναν τέχω λαλό σου. Ο Χάρης πρέπει να απομακρυνθεί από τον το περιβάλλον, να ερεμήσει, να ξεχάσει. Να τον πάρω μαζί μου διακοπές στην Ελλάδα, μπορώ να πω στη βάζω. Τέλος. Μακάρι ρε Ελένα, αλλά χλωμόν το βλέπω να έρθει. Τώρα τι καμούμε. Περιμένουμε. Μα καλά μήνα που του είπε και ξυλάωσες του. Είπα του ότι... Μαμά! Όχι τώρα. Χαρά ή ρεύκασα. Να σου γνωρίσω τον Λουκά. Ρε κακόψε το κανεί ως δαμέν. Λοιπόν, κάμε τη μεταβολή και εξαφανιστήρε τώρα που δάμε. Τελικά έχεις πάρα πολύ θράσος, μικρή. Αλλά τι να πω. Αν κρίνω από τούτον που σε συνοδεύει, ετσίλησαν το στούπο μα και βρέν την μαΐρισσα. Συμφωνώ πολύ, να μου. Ταιριάζουμε απόλυτα με τη Ρεβέκα. Είναι το άλλο μου μισό. Με καλύπτει περισσότερο από όλες τις άλλες και με το παραπάνω. Μεγάλο σπάσου τα βουτά! Σταμάτα! Μην το δεις σημασία. Τα παραμύθια να τα πουλάς αλλού. Γιατί εγώ ξέρω σε καλά. Ξέρω σε που την καλή και που την ανάποδη. Να δούμε τι μαγειρεύεις πάλι. Σω για σένα μικρούλα, σε λυπάμαι. Γιατί δεν ξέρεις που έχεις μπλέξει. Για να μην το ξεχάσω. Μικρέ, έλα πάρε πίσω το δαχτυλίδι σου, έτσι για να μην κλαις. Δώσ' ως την επόμενη. Έτσι κι αλλιώς είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχεις λεφτά για να αγοράσεις άλλο. Είναι λόγκα στο μια άλλη ώρα. Οι δυο μας. Ακούσε να μου σου λάλλω. Αγαπή μου, πάμε να φύγουμε. Δεν έχω όρεξη να βλέπω ανεπιθύμητα πρόσωπα. Σταμάτα, ρε, σταμάτα! Να κάνουμε να προκαλέσουμε, σταμάτα! Να μου πεις πίσω το πριν και κάμε μασούλους με τον άωμα. Μαγιά μου, η μικρά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο άσχημα νιώθω. Κάθομαι πάνω στα κάρβα, αλλά δεν μπορούσα να φύγω. Όμως έχω σε ευχάριστα. Ελπίζω να άξιζε τον κόπο τόση ταλαιπωρία την ημέρα του γάμου της κόρης μας, ρε Γεωργία μου. Άξιζε τον, άξιζε. Άντε, πέ μου να δούμε. Η αποστολή με έφτασε στο τέλος της. Εσυλάβαν 6 άτομα τα οποία ήταν αμεγμένα μέσα στις παράνομες αγοραπολισίες ακινήτως στα κατεχόμενα. Δηλαδή τώρα τέλειωσε. Δεν θα ξανασχοληθείς μαζί τους. Τέλος, τούτον ήταν, Παναγία μου, ήταν ένα βάρος πάνω μου. Εμένα να δεις. Άτι, να μην πάει ένας χώρος. Νιώθω έρωτα. Τι να νιώθω για σένα η ματιά σου ξανά και ξανά με ρωτά. Επιτέλους δεν κατάλαβες τίποτα. Το βράδυ μου είχες πει πως πρέπει να γεννηθήκα σε ένα... Δύο έναν εκατομμύριο να μου πεις τι σκέφτεσαι. Εδώ σμοντάζα σου πω. Μακάρι να τα είχα και ήταν να πιάσω και το γιο μας και να γυρίσουμε τον κόσμο μου. Μόνον εμένα και τον Πάρη. Όχι, και ο Δημήτρης φυσικά. Δεν ξέχασα. Είναι μέλος της οικογένειας πλέον. Πανικό. Ωρες, ωρες, αγαπώ σε παραπάνω. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Τι λέτε με την Ευγενία? Νομίζω ότι η Ευγενία επιτέλους άρχισε να καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Καιρός ήταν. Τελικά, στους γάμους και στις κηδείες, οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά. Ναι, εδώ είναι αλήθεια.
Χορεύκουμε για βιβλίο. Τα δικά σου, αγάπη μου. Ευχαριστώ, Γεωργία μου. Δοξάζω τον Θεό και ευχαριστώ που μας αξίωσε και κάναμε και τούτο το πράγμα και τελειώσαμε το. Κουκλάρα μου, να σε φιλήσω, έλα, αγάπη μου. Μάνα μου, αγάπη μου. Παναγία μου, τα... Έκαμες μου τη δωρότερη έκπληξη. Δεν έγινε τον λαλίπο από το γάμο της αρχής μου. Αγία μου. Παρακαλώ, ακολουθήστε μας. Για ποιο λόγο? Είσαστε υπόπτη για ηθικό αυτούργο σε φόνο. Η μαμά μου είπε της Βερόνικας να τον απειλήσει για να σταματήσει να μας εκβιάζει. Για ποιο λόγο σας εκβιάζει, Ιωάννα? Ήξερε ένα μεγάλο μυστικό. Ότι? Τι μυστικό? Ότι... ότι δεν είμαι κόρη σου. Ναι. Κατάφερες να βάλεις κάποιους που μας φυλακή. Υποσχέθηκες να φύγεις που την Κύπρο, αλλά ακόμα εν το καμές. Η διορία σου έληξε. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων.
Δεν πω σου γράφει ο Φίλιππος και έμεινε σαν το χαντακωμένο. Λαλή μου πως αθέλω την Έλενα να συνεχίσω να προσπαθώ να την κατακτήσω και κάποτε να γίνει δική μου, λαλή. Ε, είδες ρε. Και εσύ ενόμιζες πως σου κάνουν οι χαλάστρες. Ναι, αλλά το πιο απίστευτο ποιον είναι. Άφηκε με επιταγή με 100.000 ευρώ. Είναι η πρώτη μέρα του γάμου και ήδη τσακωθήκαμε δύο φορές ρε αγάπη μου. Γίνεται το πράγμα. Ωραία, για να μην κάνουμε και τρίτο τσακώμα, σε παρακαλώ σταμάτα. Άρα είσαι απίστευτος. Γιατί? Τι είδασαι? Δεν πω κάμα. Άρα είδες τον πισινό της. Και αγαπη, κοίταξε τον πισινό της αγάπη μου, έτσι έχω φτωσά την κοπέλα. Συγγνώμη, σε κάποιο πράγμα. Μαρία. Ρε μωρό μου, πέρασε την κοπέλα μου μπροστά μου, να κλείσω τα μάτια μου. Δικαιούμαι το 50% και θα το πάρω με τον έναν τρόπο ή τον άλλο. Σε παρακαλώ να φύγετε από τη σχολή τώρα. Εσύ με ποιο δικαίωμα μας διώχνεις, ε? Δεν θα φύγουμε από εδώ προτού μάθουν οι φοιτητές κάποια πράγματα που τους αφορούν άμεσα. Πέρσι ήταν διευθύντριά σας η Πολίνα, από πού και ως πού. Με ποια θεατρική παιδεία, εκτός αν θεωρεί προσόν το θέατρο που έπαιζε κάποτε στους πελάτες της όταν ήταν συνοδός πολυτελείας στην Αθήνα. Να ξέρετε με αυτήν την κατηγορία της πήραν το παιδί και τώρα το μεγαλώνει η μάνα της. Να τη χαίρεστε τη διευθύντριά σας. Έτσι και το ξανακάνεις αυτό, θα σκοτώσεις τα βρούχα που πάμε. Τις άκουσες? Δεν καταλαβαίνω γιατί με ευχαριστείς. Και γιατί μου ζητάς συγγνώμη. Σε ευχαριστώ που ανεσταμάτησες να με ψάχνεις. Και που εφρονίζεις το γιο μου. Και που πάντα ήσουν μια σωστή αδερφή. Την Αγία Φανουρία! Παίρνω έξω από το σπίτι μου τώρα! Ένα θείο! Αλλά τον το σπίτι αγοράστηκε με τα λεφτά της μάμας μου. Δικαιούμαι ένα μερίδιο, σωστά? Όπως δικαιούμαι και ένα μερίδιο από τη σχολή και από όλη την οικογενειακή περιουσία. Προς το παρόν ενούλα στο όνομα μου. Άμα θέλω πουλώτα, άμα θέλω κρούζοντα. Θα με κληρονομήσω άμα πεθάνω και ύστερα. Προς το παρόν πρέπει να κάνεις υπομονή όμως. Θα μιλήσεις πρώτα με τον δικηγόρο μου. Αν δεν συμμορφωθείς, θα σε αναλάβει ο καινούριος μου φίλος. Και τι θα κάνει ο καινούριος σου φίλος, α? Να με κάνει γιατί? Απειλείς με!